Καλησπέρα σας. Αθήνα, Σπάρτη, ομοφιλοφιλία. Μαρία, ερώτηση. Πάμε, είναι το δεύτερο μέρος αυτό. Το δεύτερο μέρος από τα τρία. Okay. Γιατί είχα πει να κάνω για τον Αλέξανδρο, αλλά αυτό θα είναι το τρίτο μέρος. Και με αφορμή ένα σχόλιο που μου έκανε κάποιος θεατής στον βίντεο για τον λόγο κατά τιμάρχου, ερευνώντας αυτό το θέμα που θα απαντήσω σήμερα, γιατί του υποσχέθηκα ότι θα απαντήσω στο επόμενο βίντεο, βγήκε ωραίο λαβράκι. Πολύ ωραία. Βγήκανε οι νόμοι που είχαν οι Αθηναίοι, αλλά και οι Σπαρτιάτες, για το θέμα αυτό. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια. Φυσικά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταποκριτικότητα του κοινού μας εδώ. Και στα θετικά και στα αρνητικά και σχόλια. Ναι. Μα αυτό έχει αξία. Ναι. Δεν μας απασχολούν και τα αρνητικά σχόλια. Εντάξει. Ο καθένας κρίνει ανάλογα με την ψυχοσύνθεσή του. Εμείς αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η αλήθεια για την ελληνική παράδοση, την ιστορία μας, το τι ίσχυε στην αρχαία Ελλάδα και επιτέλους να τελειώσει αυτή η παραποίηση. Ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Ήταν αποδεκτός στην αρχαία Αθήνα, δεν είναι ότι ήταν, ας πούμε, απαράδεκτο το να είσαι ομοφιλόφιλος, όμως δεν επιτρεπόντουσαν κάποια πράγματα που θα δούμε σήμερα αναλυτικά. Δεν επικροτεί το αυτό. Δεν ήταν δηλαδή να περηφανευόμαστε και αυτό το πράγμα ή να πλασάρεται ως κάτι φυσιολογικό. Και πρόσεξα κάποια σχόλια από το προηγούμενο βίντεο ότι έχουν παραξηγηθεί κάποια πράγματα. Εμείς δεν αναφέραμε ότι δεν υφίσταται το φαινόμενο προς Θεού. Μα φυσικά, μα πάντα υφίσταται το φαινόμενο. Ακριβώς. Και στη φύση την ίδια υφίσταται. Ακριβώς. Το θέμα είναι αυτό που πάει να περαστεί σαν γενική αντιμετώπιση του θέματος. Έτσι. Ότι αυτό ήταν κάτι που επικροτεί το είναι μια προπαγάνδα που γίνεται να περαστεί ότι στην αρχαία Ελλάδα αυτό ήταν αποδεκτό τελείως και ότι δεν έτρεχε και τίποτα όσον αφορά κάποια πράγματα που θα πούμε σήμερα. Παραδείγματος χάρη δεν μπορούσε να πάρει δημόσιο αξίωμα όταν ήσουν ομοφιλόφιλος, δεν σου απαγόρευαν. Αλλά δεν επιτρεπόταν να το κρύψεις και μετά να σε ανακαλύψουν και να κάνεις πράγματα που τα απαγόρευε ο νόμος. Και πριν ξεκινήσεις θα μου επιτρέψεις να πω το εξής. Ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό που ονομάζουμε τώρα woke κουλτούρα. Δηλαδή μια κουλτούρα αποδόμησης. Αποδόμησης όλων των αξιών. Όλων των αξιών. Δεν έχει να κάνει με τους ομοφιλόφιλους η όλη ιστορία. Ούτε εμείς θέλουμε να στυλιτεύσουμε αυτό το πράγμα. Καθένα σας λέω, μπορεί να είναι ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Αλλά προς Θεού και αλίμονο δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να διαστρεβλώνεται το ελληνικό ιδεώδες. Τι ήταν το ιδεώδες στην αρχαία Ελλάδα, που ακούω τώρα κάτι τρελά πράγματα για τον ιερό λόχο, ότι ήταν ζευγάρια ομοφιλόφιλων, έχουν τελείως παρεξηγήσει την έννοια εραστού ερωμένου όπως έχουμε αναλύσει. Πώς θα το μεταφράσει ο Άγγλος τον εραστή και τον ερώμενο, lover. Και πώς θα καταλάβει τι είναι ο εραστής και ο ερώμενος στην αρχαία Ελλάδα όταν ο άλλος διαβάσει lover. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο για να δείξουμε ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η γενική αποδόμηση. Πριν ξεκινήσει, Μαρία, θέλω να πω το εξής. Διάβαζα και μπορείτε να πάτε στο site του Υπουργείου Εξωτερικών και να δείτε υπάρχει κοινή απόφαση Ελλάδας με Ηνωμένων Πολιτειών στο στρατηγικό διάλογό τους. Μιλάνε για τα θέματα που απασχολούν αμυντικά, για τα αεροπλάνα που αγοράζουμε κτλ. Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η τελευταία παράγραφος αφορά τις ευχαριστίες των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα για το θέμα των ΛΟΑΤΚΙ. Για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Που γιατί το αναφέρω αυτό, για να δείξω ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τους ομοφιλόφιλους. Είναι η αποδόμηση
όλων των. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλες τις κοινωνίες και ιδιαίτερα τις δυτικές κοινωνίες. Όταν απαγορεύεται η διδασκαλία του ομήρου στα πανεπιστήμια της Αμερικής, στα classics, στις σπουδές τις κλασικές, και τον πλασάρουν ως υπεριαλιστή, ως σεξιστή, πράγματα αυτά. Δηλαδή, από εκεί καταλαβαίνεις, μιλάμε για το μυρό της φυλής, όμηρος, το στήριγμα της φυλής μας είναι αυτό. Ο μυρός της φυλής στην κυριολεξία. Που όποιος τον διαβάσει και καταλάβει τα νοήματά του, γίνεται ομοιρός του στην κυριολεξία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε, όταν βλέπεις κάτι τέτοια πράγματα, πρέπει να αμαυρώσουν το ελληνικό ιδεώδες. Γιατί Ελλάς ίσον ανθρωπισμός, είναι αξία στον άνθρωπο, αξία σε ό,τι η φύση προάγει. Και είναι φως. Όταν λοιπόν έχουμε να παλέψουμε με το σκοτάδι, το πρώτο που θα πολεμηθεί θα είναι το φως. Άρα θα πρέπει να διαστρεβλώσουμε, όπως λες, είναι μια αποποίηση των δικών μας αξιών. Πριν ξεκινήσουμε με τα φυσάκια μας. Να πω λίγα πράγματα για τον Τίμαρχο. Ναι. Γιατί ο Τίμαρχος είναι, σαν να λέμε, ο ομοφυλόφιλος που εκδιδόταν κιόλας, παρακαλώ, στην αρχαία Ελλάδα. Και ο οποίος ήταν όμως πολύ δυνατός ρήτορας. Ήταν, αν θέλετε, με την παράταξη του Δημοσθένη που ήταν ενάντια στο Φίλιππο, μιλάμε τώρα 346 που χου εκεί πέρα περίπου γινόταν αυτό, και κατηγόρησε τον Εσχήνη, τον άλλο ρήτορα, για παραπρεσβεία. Τι είναι η παραπρεσβεία? Ότι έβλαψε και καλά με τις ενέργειές του την πόλη, επειδή διαπραγματεύτηκε, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη με τον Φίλιππο, σε μία συμφωνία που τη λέγανε Φιλοκράτιο Ειρήνη. Άρα, θέλοντας, ας πούμε, ήταν μια πολιτική κόντρα, και θέλοντας ο Εσχήνης να απαλλαγεί, αν θέλετε, να μην του δώσει το δικαίωμα να τον κατηγορήσει ότι έβλαψε την πόλη του, προσπάθησε να του αφαιρέσει το λόγο τελείως, γιατί πάτησε στους νόμους των Αθηναίων που έλεγαν για τους ομοφυλόφιλους, που, προσέξτε, η λέξη στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν τόσο ουδέτερη, σε εισαγωγικά, όπως ο ομοφυλόφιλος, που είναι ότι εγώ φιλώ, αγαπώ το ίδιο φίλο, ας πούμε. Δεν έχει ούτε αρνητική ούτε θετική σημασία. Στην αρχαία Ελλάδα όλοι οι χαρακτηρισμοί ήταν πάρα πολύ αρνητικής σημασίας. Κλασικά ο κίνεδος. Και θα δούμε τώρα που κινεί την εδώ, και θα δούμε τι αυτό συνεπάγεται, που ήταν φορτισμένη η λέξη που χαρακτήριζε τον ομοφυλόφιλο με αρνητικότητα εξ αρχής, από την κατασκευή της. Πράγμα που σήμαινε ότι κοινωνικά δεν ήταν αποδεκτός για κάποια θέματα, που δεν μπορούσε, δηλαδή, όπως όλοι οι άλλοι Αθηναίοι, ας πούμε, ή Σπαρτιάτες ή οτιδήποτε, να έχει τα δικαιώματα που έχουν οι άλλοι. Και θα δούμε τώρα τι δικαιώματα αφαιρείται από αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, προσπάθησε ο Εσχήνης να δείξει ότι αυτός είναι ένας απρεπής Αθηναίος και ότι πρόσβαλε τη δημόσια ευκοσμία, όχι μόνο επειδή ήταν ομοφυλόφιλος, αλλά και για άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη για την κατασπάληση της πατρικής του περιουσίας, για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος που απέδειξε ότι έκανε, και στο τέλος φυλάει το κερασάκι στην τούρτα ότι αυτός είναι πρόσωπο μειωμένης αξιοπιστίας, γιατί ακριβώς δεν μπορούσε να αποδείξει ότι καταπάτησε τους νόμους του Σόλωνος. Ήταν ηλίου φαϊνότερον ότι αυτός, δηλαδή, τι έκανε, πήγαινε με κάποιους αρσενοκίτες, αρσενοκίτες είναι αυτός που είναι ενεργητικός στον άντρα, και επιπληρωμή, τον είχαν, τον πληρώνανε κτλ. Ήταν δηλαδή μια αρσενική εταίρα, ας πούμε. Αλλά αυτός δεν το είχε σε τίποτα να κάνει και άλλα πράγματα, δηλαδή ήταν, πέρα από αυτό, ήταν εκδιδόταν, να το πω έτσι. Και αυτό το πράγμα λέει, κοίταξε να δεις, τη στιγμή που είσαι έτσι και υπήρχαν αποδείξεις, με ποιο δικαίωμα μιλάς και παίρνεις το λόγο του ρήτορος, του αφαιρούταν. Σε αυτό λοιπόν το λόγο κατά Τιμάρχου, που
η αποθέωση του λόγου είναι το να το αποδείξει ότι είναι ομοφιλόφιλος. Εκεί βρίσκουμε νόμους τους όλωνους και λέει, κοίταξε να δεις, καταπατάς αυτό το νόμο, αυτό και αυτό. Και έτσι έχουμε μία εικόνα των νόμων τους όλωνους από τον λόγο του Εσχήνη κατά Δημάρχου. Θα προχωρήσουμε τώρα στην πρώτη μας αφισούλα εδώ πέρα, που μιλάει για την ομοθεσία του όλωνος για την ομοφιλοφιλία, που βρίσκουμε στο λόγο κατά Δημάρχου στον Εσχήνη. Ο Εσχήνης πάμε είναι ρήτορας της αρχαίας Αθήνας. Λοιπόν, αξίζει λοιπόν να το δούμε πολύ γρήγορα εδώ και μετά στο επόμενο σας έχω τα πιο σημαντικά σημεία, δηλαδή τι απαγορεύανε στους ομοφιλόφιλους. Εάν της Αθηναίος εταιρήσει, βλέπετε είναι σαν την εταίρα. Οπότε αν εκδίδεται ένας άντρας, λέμε ότι εταιρίζει στην αρχαία Ελλάδα. Εάν λοιπόν κάποιος εταιρίζει, μη εξέστω αυτό των εννέα αρχόντων γενέστε, του απαγορεύανε να γίνει ένας από τους εννέα άρχοντες της πόλης, μη διαιροσύνην ιεράσαστε, ούτε ιερέας επιτρεπόταν να πάρει ιερατικό αξίωμα, μη δε συνδικήσε το Δήμο, ούτε να παραστεί σε αντιδικία ως δικηγόρος σε υποθέσεις του Δήμου, ως δικηγόρος του Δήμου, μη δε αρχήν αρχέτο μη δε μίαν, ούτε να έχει καμία εξουσία, μήτε ένδυμον μήτε υπερόριον, ούτε μέσα στην πόλη στο Δήμο, ούτε έξω από τα όρια της πόλης, μήτε κληρωτήν μήτε χειροτονητήν, ούτε από κλήρο που βγάζανε κάποιους, ούτε με ψήφο, με ψηφοφορία, με χειροτονία που σηκώναν το χέρι τους και ψηφίζανε, μήτε επικηρικίαν αποστελέστο, ούτε να επιτρέπεται να τον στέλνεις ως κήρυκα που αντιπροσωπεύει τους Αθηναίους σε άλλες πόλεις, μη δε γνώμην λεγέτο, και απαγορευότανε να πει και τη γνώμη του, προσέξτε, τόσο αυστηρή η γνώμη, ούτε καν να εκφράσεις γνώμη δεν σου επιτρέπανε. Μη στα δήμο τελεί ιερά εισήτω, ούτε επιτρεπότανε είσοδός του στους ναούς, στα ιερά της πόλης, μη δέντε σκηνές στεφανιφορίες στεφανούστε, ούτε να στεφανώνεται σε εορτές που στεφανώνονταν όλοι, μη δέντος τον της αγοράς περιραντηρίων πορευέστο και ούτε επιτρεπότανε να πατήσει στα μέρη της αγοράς που είχαν ραντήσει με αγιασμό. Ακούτε πράγματα, δηλαδή τι λεπτομέρειες. Εάν δε της ταύτα πει και αν κάνει κανείς αυτά, καταγνωσθέντος αυτού εταιρήν και αποδειχθεί ότι έκρυβε ότι εταιρίζει, τα κάνει δηλαδή χωρίς να πει ότι, έτσι, ότι είναι ομοφιλόφιλος, θανάτος ζημιούστο. Η ποινή ήταν θάνατος. Δηλαδή μπορούσες, σου λέει, να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά απαγορευόντουσαν αυτά. Έτσι και τολμούσες να ρίξεις τάξη στα μάτια ότι δεν είσαι έτσι και έκανες ένα από αυτά και σε ανακαλύπταν, η ποινή ήταν θάνατος. Εδώ λοιπόν, στο επόμενο, να πω ότι και στο προηγούμενο έχουμε μια εικόνα του Σόλωνος και ένα νόμισμα, έτσι θα το δούμε αυτό. Εδώ πάλι μια πολύ άλλη ωραία εικόνα, ο νομοθέτης Σόλων, από έναν ζωγράφο, τον Μπλόντελ, και εδώ πέρα έχω συγκεντρώσει τι δεν του επιτρέπεται από αυτά που είπαμε. Να το δούμε τώρα. Να γίνει ένας από τους νεάρχοντες, να γίνει ιερέας, να είναι συνήγορος σε δημόσιο δικαστήριο, να ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία εντός ή εκτός της χώρας, ούτε με κλήρο ούτε με ψηφοφορία, να σταλεί ως κήρυκας πολέμου, να εκφράσει τη γνώμη του, να μπει σε ναό, να στεφανωθεί στις δημόσιες στεφανοφορίες, να περνάει από τους ραντισμένους με αγίας μαχώρους της αγοράς και η παράβαση τιμωρείται με θάνατο. Εδώ λοιπόν είναι συνοπτικά αυτά τα 9 θέματα τα οποία σου απαγορεύανε να συμμετέχεις σε αυτά όταν είσαι ομοφιλόφιλος. Τώρα, μέσα στο λόγο του Εσχήνη, εκτός από αυτό το κομμάτι, βρίσκουμε και άλλα. Εδώ πέρα δύο έχω έτσι, αντιπροσωπευτικά από τα άλλα, τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Και μας λέει ο νόμος τι προέβλεπε για τα σχολεία. Είναι σημαντικό, γιατί εδώ πέρα πάμε στα παιδιά και θίγουμε το θέμα παιδεραστία και τα λοιπά, όπως το νούμε σήμερα. Για να δούμε τι λέει. «Οι δε των παιδων διδάσκαλοι ανηγέτωσαν μεν τα διδασκαλία, μη πρώτερον ηλίου ανιόντος». Οι δάσκαλοι, λέει, που διδάσκαν παιδιά, έπρεπε να ανοίγουν τα σχολεία, διδασκαλία τα σχολεία, όχι πριν ανατείλει ο ήλιος. Δηλαδή μετά την ανατολή του ήλιου ανοίγουν τα σχολεία.
κλιέτος αν δε προηλιουδίνοντος και να τα κλείνουν πριν δύσει ο ήλιος, δηλαδή όχι βράδια και τέτοια στα σχολεία μέσα. Και μη εξέστω της υπέρ της, των παιδων ηλικίαν ούσιν εισιένε των παιδων ένδων όντων. Και αν δεν ήταν κάποιος αν ήταν κάποιος πάνω από την ηλικία του παιδιού, δεν μπορούσε να μπει μέσα στο σχολείο. Εάν μη ιός διδασκάλου ή αδελφός ή θυγατρός ανήρ, εκτός εάν ήταν γιος του δασκάλου ή αδελφός του δασκάλου ή γαμπρός του, της θυγατέρας του ο άντρας. Εάν δε της παρά ταύτα εσύ, αν δε παρά ταύτα κάποιος εισερχόταν μέσα στο σχολείο, θανάτος ζημιούστο. Η ποινή ήταν θάνατος. Δεν μπορούσε να μπει οποιοςδήποτε μέσα στα σχολεία με παιδάκια. Τόσο προστατευμένα ήταν, εκτός αν ήταν συγγενής του δασκάλου, να του φέρναν κάτι, ξέρω εγώ, ή κάτι. Πάμε τώρα. Τι άλλο, άλλος ένας νόμος τώρα του Σόλωνος, που βρίσκουμε πάλι και εδώ πέρα σας έχω βέβαια τους στίχους που λέει το λόγος κατά τη Μάρχου. Γιατί πάντα ό,τι λέμε το τεκμηριώνουμε. Και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι εάν μου κάνετε σχόλια, παρακαλώ πολύ, πέστε μου τα αρχαία κείμενα που βρίσκετε αυτά που ισχυρίζεστε. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι θέλει, ότι μερικοί δεν έχουν περάσει και έξω από το πανεπιστήμιο και λένε ότι θέλουν. Αυτοί λοιπόν που ξέρουν, που έχουν μπει και στα πανεπιστήμια, να μας πούνε σε ποια σημεία και σε ποια αρχαία κείμενα λέγεται αυτό που ισχυρίζονται. Γιατί εμείς ό,τι λέμε το τεκμηριώνουμε. Έτσι, και εδώ πέρα έχουμε και τις πηγές από κάτω. Γι' αυτό επιμένω να βάζω τα αρχαία κείμενα και να τα λέω. Να μην λέω μόνο την απόδοση. Γιατί εγώ μπορώ να το αποδώσω όπως θέλω. Αυτό όμως είναι η απόδειξη. Είναι εδώ και... και περιμένει. Βέβαια. Οπότε δεν μπορούμε, ρε παιδί, ποιος θα μας αντισταθεί. Και αν έχετε αντίρρηση να μας πείτε αποδείξεις από τα αρχαία κείμενα που είναι κατά αυτών που λέμε. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί οπότε είναι επεαπτερόεντα. Εάν δεν έχεις αποδείξεις. Λοιπόν, τεκμήριος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πάμε στον επόμενο νόμο. Εάν της Αθηναίων ελεύθερον παιδα υβρίσει, κοιτάξτε, όταν κάνεις σεξουαλική πράξη με αγόρι, αυτό λέγεται ύβρις. Το υβρίσει εδώ είναι αυτό που λέμε να ατιμάσει σεξουαλικά έναν παιδα ελεύθερον. Δηλαδή, όταν λέει ελεύθερον εννοεί για τους Αθηναίους τώρα πάντα έτσι. Γιατί στην Αθήνα θεωρεί το ελεύθερος αυτός που είναι Αθηναίος πολίτης. Οι νόμοι απευθύνονται στους Αθηναίους πολίτες, γι' αυτό είναι και η λέξη ελεύθερον εδώ. Όταν λοιπόν σεξουαλικά παρενοχλήσει, αυτό είναι το υβρίσι, έναν ελεύθερο νεαρό, γραφές το ο κύριος του παιδός προς τους θεσμοθέτας, θα πρέπει να το αναφέρει γραπτός αυτός που είναι ο κύριος του παιδός, που έχει την επιμέλειά του, ο πατέρας του ας πούμε, στους θεσμοθέτες, τίμημα επιγραψάμενος, και να αναφέρει και το τίμημα που χρειάζεται, δηλαδή πώς πρέπει να την πληρώσει αυτός που το έκανε. Οδάν το δικαστήριον καταψηφίσετε, και αν το δικαστήριο κρίνει ότι αυτό έγινε και καταψηφίσει αυτό και το ψηφίσει, δηλαδή αποδειχθεί ότι έχει δίκιο, παραδοθεί στις 11, στους 11 που είναι στο δικαστήριο οι δικαστές, αφού παραδοθεί αυτός που ασέλγησε, τεθνάτο αυθημερών. Δεν έχει αουέ, βάλ τον στη φυλακή και βλέπουμε, να τον ταΐζουμε και από πάνω και να τον πληρώνουμε. Τεθνάτο αυθημερών. Κοιτάξτε τη λέξη αυθημερών, την έχουμε και σήμερα. Αυτός λοιπόν την ίδια μέρα η ποινή θα ήταν να πεθάνει, την ίδια μέρα. Τόλμα να κάνεις έτσι σε νεαρό Αθηναίο. Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη απόδειξη. Εντάξει. Κατά τα άλλα, οι εραστές και οι ερώμενοι το γλεντάγανε. Τι να σας πω, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και επειδή αρκετά είπαμε για την Αθήνα, πάμε και στη Σπάρτη. Εδώ λοιπόν,
εκτός από το Λακεδαιμονίων πολιτεία που τα έχει, που λέει ο Ξενοφών, εκτός από τον Πλούταρχο που μιλάει για τον Λυκούργο στους βίους παράλληλους, στο βίο Λυκούργου, σας λέω τις πηγές. Εδώ σας έχω δύο άλλους συγγραφείς που δεν είναι τόσο γνωστοί, για να δούμε ότι δεν ήταν μόνο οι γνωστοί συγγραφείς που καυτηριάζαν αυτό, που θίγανε μάλλον αυτό το θέμα, αλλά ήταν και άλλοι, όπως ο Μάξιμος Τύριος, στις διαλέξεις του, που μας λέει «Εράσπαρτιά της Ανήρ Μυρακίου Λακωνικού», δηλαδή αγαπά, το «ερά» σημαίνει «έχω έρωτα», και το «ερά» δεν έχει την έννοια ότι αισθάνομαι ερωτευμένος μόνο με τη σεξουαλική έννοια. Το «ερά», ο «ερώ» είναι πολύ δυνατή λέξη. Ο έρωτας δεν είναι μόνο πάνδυμος, πώς λένε, δηλαδή αυτό που νιώθουμε όλοι, αυτό που έχουμε νιώσει στη ζωή μας. Βεβαίως. Είναι και ο θείος έρωτος, ο ουράνιος έρωτος. Αυτό που λέμε πλατωνικός έρωτος, που έχει μείνει μέχρι και σήμερα, σ' αγαπάω, σ' λατρεύω, αλλά δεν σ' αγγίζω. Αυτή την λατρεία του μαθητή προς το δάσκαλο, αυτό λέγεται έρωτος. Η λατρεία ενός Αριστοτέλη στον Πλάτωνα. Ήταν ερωτευμένος ο Αριστοτέλης με τον Πλάτωνα, είχε αυτό το θείο έρωτα μαζί του. Αυτό λοιπόν λέει ένας σπαρτιάτης άντρας, όταν λατρέψει έτσι ένα μυράκιο, ένα παιδάκι, δηλαδή, πώς ρε παιδί μου, όταν είσαι δάσκαλος και λες, τι παιδί είναι αυτό, τι εξαίρετο, τι μυαλό, τι ήθος, τι... και το αγαπάς, τότε εράς το μυράκιο. Έχει αυτή την έννοια. Όταν λοιπόν κάποιος σπαρτιάτης νιώθει έρωτα για ένα παιδάκι λακωνικό, λάκωνα, σπαρτιάτη δηλαδή, αλερά μόνον ως αγάλματος καλού. Μπορεί λοιπόν να το αγαπάει, αλλά, να το διευκρινίζουμε, να το θαυμάσει σαν ένα άγαλμα μόνον, όχι να τα αγγίζει. Ξεκάθαρο εδώ. Και ενός πολύ και εις πολλών, όπως το ένα το θαυμάσουν πολύ, αλλά και τα πολλά μπορεί να τα θαυμάσει ένας, τα αγάλματα. Λέει, όπως ας πούμε δείχνει στο θαυμασμό. Το άγαλμα, είπαμε, είναι από το αγάλωμε. Το βλέπω και αγάλωμε. Η μεν γάρ εξίβρεος ειδονή, και η ειδονή που προέρχεται από την ατίμωση, γιατί είπαμε το ύβρις εδώ είναι η σεξουαλική επαφή με το αγόρι, αυτό λέγεται ύβρις εδώ πέρα στα κείμενα, και αυτή η ειδονή που έχεις από την σεξουαλική σου επαφή με το αγόρι, ακοινώνητος προς αλλήλους, απαγορεύεται να την επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή απαγορευότανε ο σπαρτιάτης άντρας να πάει με παιδί. Ακοινώνητος σημαίνει δεν το δεχόταν κοινωνία, να το πούμε έτσι. Ή δεν ήταν αποδεκτό μεταξύ τους να κάνουν αυτό, να έχουν κοινά αυτά τα πράγματα. Ο δε εξοφθαλμών έρος, κοινωνικός μόνον. Το να το θαυμάσεις με τα μάτια σου είναι μόνο κοινωνικός. Δηλαδή αυτό δέχεται σαν επικοινωνία, σαν το κοινό μεταξύ μας. Το θαυμασμό με τα μάτια. Ο έρος εξοφθαλμών, όχι εξεπαφής. Αυτό ξεκάθαρα λοιπόν, τι ήταν στη Σπάρτη. Και έρχεται εδώ πέρα ο Κλάβδιος Ελιανός, στην ποικίλη ιστορία του, να μας πει τι γινότανε εάν μεταξύ τους δύο σπαρτιάτες νεαροί κάνανε διάφορα υβριστικά. Εντάξει, εδώ πέρα. Σπαρτιάτης δε έρος εσχρόν ουκίδεν. Για τον σπαρτιάτη ο έρος δεν έχει τίποτα το εσχρό. Δεν επιτρεπόταν τίποτα το εσχρό στον έρωτα για το σπαρτιάτη. Είτε γαρ μυράκιον ετόλμησεν ύβριν υπομείνε, είτε τόλμησε ένα παιδάκι να υπομείνει την ύβρι, δηλαδή το θόπευε ο άλλος κτλ. Και τούκατσε να το πούμε έτσι λαϊκά το παιδάκι, είτε εραστής υβρίσε, είτε ο άλλος ο μεγαλύτερος το ατίμασε αυτό το πράγμα, έτσι προχώρησε σε αυτή τη σεξουαλική πράξη, την ύβρη. Αλουδετέρης ελισιτέλησε τη Σπάρτη εγκαταμείνε. Αν γίνει αυτό και τους δύο, δεν τους επιτρέπανε να μείνουν στη Σπάρτη. Ήταν δηλαδή η τιμωρία εξορία.
οι γάρ της πατρίδος απειλάγησαν και ή θα έφευγαν από την πατρίδα, ή και το έτη θερμότερον ή ακόμα χειρότερα του βίου αυτού. Γεια σας, τους σκοτώνανε. Δηλαδή, ή θα τους διώχναν από τη Σπάρτη, ή ακόμα χειρότερα, το θερμότερον, πιο δυνατή τιμωρία, θα απειλάγησαν του βίου αυτού. Δηλαδή, μη τολμήσεις, την έχεις κάτσει, να το πούμε λαϊκά. Θα παρακαλούσες να σε εξορίσουν και να μην σε αποκεφαλίσουν, να μην σε σκοτώσουν τέλος πάντων. Βλέπετε εδώ, δεν πέσουμε. Τόσο ο Σόλωνας, όσο και στη Σπάρτη, ποια ομοφιλοφιλία ρε παιδιά. Πού είναι οι εραστές και οι ιερόμενοι και οι λόχοι τους. Φαντάζεσαι τώρα τους ΛΟΑΤΚΙ να πολεμάνε με ανδρεία στη μάχη με οι Σπαρτιάτες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Και συγγνώμη κιόλας για τον τόνο της φωνής μου, αλλά αυτό πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί όλο αυτό το πράγμα. Και πάμε τώρα εδώ να δούμε κάποιες λεπτομέρειες καυτές από το Λίντελ Σκοτ που μας λέει τι είναι το εταιρεί και τι είναι το πορνεύεται. Υπάρχουν δύο ρήματα. Εταιρεί μεν ουν και πορνεύεται ο πασχητιών. Δηλαδή αυτός που είναι παθητικός, εραστής, τότε λέμε ότι είναι εταιρεί, όπως η εταίρα ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Αλετερεί μεν υπό του εραστού. Αλλά λέμε ότι εταιρεί, είτε πορνεύεται είτε εταιρεί, είναι παθητικός. Λέμε ότι εταιρεί όταν έχει έναν εραστή μόνο. Πορνεύεται δε υπό του τυχόντος. Ενώ εκπορνεύεται όταν πάει με τον οποιονδήποτε, όχι με έναν συγκεκριμένο εραστή. Άρα, εταιρώ σημαίνει ότι έχω έναν εραστή άντρα μόνο και πορνεύομαι σημαίνει ότι έχω πολλούς εραστές, τον τυχαίο. Η εκπόρνευση. Εντάξει. Λοιπόν, και μια που το λέω, πορνεύομαι, το πόρνι, είναι από το παίρνιμι που σημαίνει αγοράζω. Εξού και price στα αγγλικά, από εκεί είναι η τιμή. Για να ξέρουμε, ας πούμε και κανένα αγγλικών, μην ξεχνιόμαστε. Ωραία. Και πάμε τώρα εδώ να δούμε αυτό που σας έλεγα για τον κίνεδο. Κίνεδος δε, ότε ποιόν, ότε πάσχον. Και ονόμασαν κίνεδο τόσο τον παθητικό όσο και τον ενεργητικό εραστή. Και πάμε τώρα να δούμε την ετυμολογία ή μάλλον τις ετυμολογίες που βρίσκουμε στο μέγα ετυμολογικών λεξικών για τον κίνεδο. Κενός εδούς. Κενός δεν έχει εδώ. Τι είναι η εδώς τώρα, θα δούμε σε λίγο. Κίνεδος κινήν τα εδία. Ακούτε ετυμολογία. Είναι αυτός που κουνάει τα γεννητικά όργανα. Όσο να είναι τα κουνάει. Είναι κουνιστό. Το πράγμα είναι κουνιστός που λέμε και έχει μείνει και από το κινή τα εδία. Και κίνεδος είναι κινήστε την εδώ και αυτό είναι το πιο καυστικό, το πιο καυτό θέμα στην ετυμολογία γιατί είναι η όλη ουσία εδώ του κίνεδου που λέει ότι αυτός το κινήστε είναι κινητοποιεί την εδώ. Και εδώ πέρα έχουμε μια πολύ ωραία εικόνα, ένα άγαλμα της εδούς. Η οποία παρακαλώ εδώς ήτανε, υπήρχε βωμός της εδούς στην Αθήνα και στην είσοδο της Σπάρτης ένα υπέροχο περικαλές άγαλμα της εδούς. Δηλαδή μπαίνοντας στη Σπάρτη εδώ ισχύει η εδός. Και πάμε να δούμε τώρα τι είναι η εδός. Άρα τόσο οι Αθηναίοι όσο και οι Σπαρτιάτες τιμούσαν αυτήν την θεότητα. Η εδός τώρα είναι ακριβώς, θα σας το διαβάσω εδώ, είναι ακριβώς αυτό που λέω εδώ, η επιλογή του ανθρώπου να μην έλθει σε σύγκρουση με τους άγραφους ηθικούς, με τους άγραφους νόμους και να μην έλθει λοιπόν σε σύγκρουση με τους άγραφους ηθικούς νόμους και είναι η ηθική συνείδησή του, αποτέλεσμα μόνο της εσωτερικής ηθικής συνείδησης. Δηλαδή, η εδός
δεν μου την επιβάλλει ο νόμος και εγώ ντρέπομαι γιατί τώρα άμα με δούνε, άμα με δύο άλλους θα μου πέσουν τα μούτρα. Δεν αφήνω τον εαυτό, ντρέπομαι τον εαυτό μου, όχι τον άλλο που θα με δει. Η εδώση δηλαδή έρχεται από μέσα μου και όχι επειδή ντρέπομαι τους απ' έξω μου. Ντρέπομαι το ήθος μέσα μου. Και τι λέει ο Ηράκλειτος, ήθος ανθρώπου, δαίμον. Ο δαίμον είναι ο αγαθός άγγελος, ο φύλακας άγγελός μας, ο αγαθός δαίμον. Το ήθος των άνθρωπο είναι ο δαίμονάς του, δηλαδή η φωνή του φύλακα αγγέλου μέσα μου δεν μου επιτρέπει να παραβώ νόμους της ηθικής τάξης. Και αυτό που έχω μέσα μου να ακούω αυτή τη φωνή της συνείδησης και του φύλακα αγγέλου και να υπακούω και να σέβομαι τους ηθικούς νόμους, το λέω εδώ. Ενώ το ντρέπω με τους άλλους, το λέω εσχήνη. Άρα, ντροπή η μία, ντροπή και η άλλη, αλλά η εδώ είναι η εσωτερική ντροπή. Και έρχεται το μέγα τιμολογικό και λέει. Να κάνει με στην πραγματικότητα με την ποιότητα του ανθρώπου. Ναι, την ποιότητα. Ναι. Βέβαια. Εδώ έχει κάποιος που σέβεται τον εαυτό του. Όχι ναι, απλά τους άλλους. Γιατί τελικά, ας πούμε, το να πεις, ας πούμε, ντρέπομαι για τους άλλους, εντάξει, είναι και... Δηλαδή, να σου πω κάτι, ξέρεις. Θα το κάνω, φτάνει να μην με δούνε. Ναι. Γιατί έχω εσχήνη. Ναι. Εδώ όμως δεν έχω, όταν το κάνω αυτό. Ναι. Αυτό είναι το κάτι το που θέμα. Περνάει, που περνάει πάρα πολύ στην εποχή μας. Ναι, βέβαια. Τελικά, δηλαδή, η ντροπή έχει να κάνει σε σχέση με τους άλλους. Και δεν, ξέρεις, δεν είναι ένας... Να πω κάτι, Διονυσιακό, μια που έχω γράψει και Διόνυσο. Γιατί θα τα λέω μέσα στο βιβλίο μου, Διόνυσος. Διόνυσος παίζανε με μάσκες, είναι εποχή της μάσκας, αξίζει να το πούμε. Ναι. Τότε, και την εποχή της μάσκας. Λοιπόν, γιατί στο θέατρο του Διονύσου, του βασιλιά του κόσμου μας, ηθοποιοί παίζουν με μάσκες, προσέξτε. Γιατί αυτό που να παίξω είναι η προσωπικό της. Αυτό το πρόσωπο δείχνω. Από μέσα είναι η ατομικό της. Το θέατρο της ζωής δεν δείχνει την ατομικότητα ποιος πραγματικά είσαι. Όταν είσαι λοιπόν παίζεις στο θέατρο της ζωής, απ' έξω σου άλλο δείχνεις και άλλο είσαι μέσα σου. Αυτό είναι η μάσκα. Ναι. Γιατί ακριβώς είναι ο κόσμος μας, ο Διόνυσος. Ο Διόνυσος είναι ο κόσμος μας. Το θέμα είναι αυτό που είσαι απ' έξω σου να βγάλεις τη μάσκα και να είναι και αυτό που είναι και έξω σου. Άρα να μην υποκρίνεσαι ότι είσαι κάτι άλλο και μέσα σου να είσαι σαφρός. Εάν το κάνεις αυτό, έχεις εδώ. Αυτή είναι πολύ μεγάλη έννοια η εδώς. Και λέει το μέγα τιμολογικό. Τιμή, φόβος, εσχήνη, όνειδος. Έχει και αυτές τις έννοιες. Πόθεν εδώς και από πού να είναι λέει αυτό το όνομα. Παρά το εδώ, το εντρέπομαι. Προσέξτε το εντρέπομαι, εντός τρέπομαι. Πάω προς τα μέσα, προς τα μέσα. Δεν το βγάζω και λέω pride, εντάξει είμαι και περήφανος ας πούμε, κοιτάζω μέσα μου να καθάρω τον εαυτό μου ή παρά το είδω το βλέπω, γιατί βλέπω πραγματικά έτσι όπως πρέπει να δω τα πράγματα. Η οπτική μου δηλαδή είναι της ηθικής, έτσι. Και γι' αυτό το εδώς είναι το αλφα στερητικό και είδω, δεν βλέπω δηλαδή. Είναι κάτι εσωτερικό, είναι κάτι αφανές μέσα μου η εδώς. Δεν το εξωτερικεύω, εγώ ξέρω αν έχω εδώ. Απ' έξω βλέπουν την εσχήνη, αλλά... Έχει να κάνει με την ποιότητα. Έχει να κάνει με την ποιότητα. Ναι. Μέχρι και όταν ένας άνθρωπος έτσι αυτό που λέμε ντρέπεται, κατεβάζει τα μάτια, το βλέπετε, κάνει μια ενδοστροφή έτσι να... Δεν δείχνεται ας πούμε να... Να είναι ανέσχυντος, είδες το εσχήνι ανέσχυντος, δεν τον νοιάζει, ενώ όταν ντρέπεσαι κατεβάζεις το βλέμμα. Τα δε εδία, και είναι ενδιαφέρον αυτό, είναι από την εδώ, δηλαδή ετοιμολογούνται από την εδώ, γυμνό σε γάρ ή ονομάσε ταύτα εδούμεθα. Γιατί όταν τα δείχνουμε γυμνά ή έστω και να τα πούμε, ντρεπόμαστε, εδούμεθα. Γιατί ούτε το όνομά τους δεν εκφέρουμε, λέει, αν έχουμε εδώ. Γι' αυτό το όνομά σαν εδία. Και λέμε τα σεβαστά, ας πούμε. Εδώ τώρα,
Σας έχω δύο εικόνες. Βλέπετε τη δεξιά, εδώ σκενέμεσης. Στην παράδοσή μας και μας τα λέει ο Ισίωδος αυτά πάρα πολύ καλά στη διογωνία του, ότι η εδώς είναι παρέιτσα με την έμεση. Δηλαδή, όταν δεν σέβεσαι τους ηθικούς νόμους μέσα σου, σε περιμένει η απονομή της δικαιοσύνης. Νέμεσης. Νέμι το δίκαιο. Έτσι. Γι' αυτό, όταν κινείς την εδώ, κινητοποιείς την εδώ, τότε θα περιμένεις και την έμεση. Γι' αυτό ο κίνεδος είναι μια πάρα πολύ βαριά σε αρνητικότητα λέξη. Γιατί είναι αυτός που κινητοποιεί την εδώ. Δεν ντρέπεται, που λέμε, καθόλου ο κίνεδος. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι μια, όπως σας είπα, ουδέτερη σημασίας λέξη ο κίνεδος. Είναι πάρα πολύ βαριά δόνηση της λέξης. Γιατί αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης, αντισθένης και πρόδικος. Πρέπει να σκεφτούμε πάνω επί και σκέψεις τα ονόματα για να καταλάβουν τη σοφία που κρύβουν. Και εδώ πέρα, αριστερά, έχουμε μια εικόνα της νεμέσεως, που όταν έρθει η νέμεσης να αποδοθεί, όσοι δεν είχαν εδώ, να βλέπετε από κάτω τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε, είναι η ρομφαία. Αυτό. Ανάλογο της νεμέσεως άγγελο, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν θα έλεγα στη λέξη χριστιανισμός, γιατί οι άγγελοι δεν έχουν θρησκείες, είναι. Για όλες τις θρησκείες, τα ενδιάμεσα όντα μεταξύ θεών και ανθρώπων. Και στην ελληνική και στο χριστιανισμό και παντού. Είναι ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Τον βλέπουμε να κρατάει μια ρομφαία, πύρινη, και επίσης σημαίνει νους. Φλόγα, φωτιά στα μπατσάκια σου που λέμε, που το λέμε. Και στο άλλο χέρι έχει μια ζυγαριά. Οπότε ο ζυγός της δικαιοσύνης επισύει την έμεση. Άρα θα λέγαμε ότι ο Μιχαήλ είναι ο άγγελος της νεμέσεως ασυζητητή. Και δείχνει αυτή η εικόνα, δείχνει κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, και πριν σας πω λίγο το τελευταίο αφισάκι, να πούμε αυτό που δείχνουμε Πλάτωνα και Αριστοτέλη, γιατί εδώ σας έχω μία μικρή συλλογή, τι λέει, πώς συνδέει ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο Θουκυδίδης την σοφροσύνη με την εδώ. Η σοφροσύνη είναι σωτηρία φρονήσεως. Δηλαδή, σώζω τη φρόνηση, είναι αυτό που λέμε ο έλεγχος της επιθυμίας και του πάθους εδώ. Ο μετριασμός του πάθους και ο έλεγχος της επιθυμίας και της ειδονής. Αυτό λέγεται σοφροσύνη. Δεν είναι απλά εγκράτεια, είναι από μέσα μου έρχεται να μην με ενδιαφέρει η δονή στην υπερβολή της. Τόσο όσο. Έτσι. Λέει τώρα ο Πλάτων στο Χαρμίδι, είχαμε αναφέρει το Χαρμίδι στο προηγούμενο βίντεο, γι' αυτό επιλέγω το πρώτο αυτό. Είναι όπερ εδώς η σοφροσύνη. Οπότε η σοφροσύνη είναι σαν την εδώ, λέει, ακριβώς. Γιατί όταν έχεις εδώ, ασυζητητή έχεις και σοφροσύνη. Γιατί βάζεις τη φρόνηση να πει τι πάω να κάνω τώρα. Οπότε κρατάς το πάθος. Και ο Αριστοτέλης που είναι λαλίστατος, όπως και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε δει αυτή την ωραία απόδειξη του κειμένου που είχαμε βρει στο προηγούμενο βίντεο, εδώ περί αρετών και κακιών έχει γράψει ένα έργο περί αρετών και κακιών και λέει παρέπεται δε τη σοφροσύνη, παρέπεται σημαίνει δίπλα στη σοφροσύνη ακολουθεί εφταξία, όλα είναι σε σωστή τάξη μέσα μου. Κοσμιώτης, κόσμιος, έτσι όπως πρέπει να φέρομαι στον κόσμο. Εδώς, όπα, είναι ακόλουθος της σοφροσύνης. Ευλάβεια, εγκρατείας δεστή το δύναστε κατασχήν το λογισμό, την επιθυμίαν ορμόσαν επιφάβλας απολαύσεις και ειδονάς. Γιατί λέμε εγκράτεια, που είναι και σοφροσύνη μέσα έχει, είναι να μπορείς, να μπορεί το λογικό σου, η λογική σου, να κατασχίσει, λέει, κατασχήν, να τσακίσει, να κατευνάσει την επιθυμία που ορμάει στις φαύλες απολαύσεις και ειδονές. Όταν λοιπόν έχω εγώ μια επιθυμία άκρατη, για άκρατη ειδονή σε φαύλες απολαύσεις, η λογική μου λέει stop, σταμάτα εδώ πέρα, δηλαδή τσάκισέ τη μέσα σου αυτή την τάση.
Αυτό λέγεται κράτεια και φυσικά έχει να κάνει με τη σοφροσύνη και την εδώ. Και ο Θουκυδίδης στις ιστορίες του, που ξέρετε έχουμε πολύ σημαντικό στοϊκός ο Θουκυδίδης, εδώς σοφροσύνης πλήστον μετέχει. Ως επί το πλήστον η εδώς μετέχει μέσα σε αυτό που λέμε αρετή της σοφροσύνης. Δεν μπορεί να έχεις αρετή της σοφροσύνης αν δεν έχεις και εδώ μέσα σου, να σέβεσαι την ηθική τάξη και τους ηθικούς νόμους. Και εδώ αριστερά βεβαίως από τον Ραφαέλο, να πω ακόμα, του πίνακα της Ακαδημίας του Πλάτωνα, με αριστερά τον Πλάτωνα και δεξιά τον Αριστοτέλη. Και θα κλείσουμε σήμερα με μια ωραία εικόνα της Νεμέσεως που ονομάζεται Δίκης Άγγελος, και θα δούμε τώρα, και ποιος τον ονομάζει, ο σχολιαστής του Ισιώδου, που εδώ έχει μια κλεψίδρα στο αριστερό χέρι και μια ρομφαία στο δεξί. Αυτή η κλεψίδρα φτάνει ο χρόνος σου. Κάτσε και περίμενε. Νομίζω θα ξεφύγεις. Αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει νέμεσης, ας πούμε, αν δεν σέβεσαι. Την μεν εδώ θείων φόβων υμνούσι, την δε νέμεσιν δίκης άγγελων. Και υμνούν, εξυμνούν την εδώ ως τον θεϊκό φόβο, τον φόβο προς το Θεό, με την έννοια του Δέους, το θείον φόβο, δηλαδή, λέω πω τι θα με βρει τώρα άμα εγώ το παραπώ τον ηθικό νόμο. Αυτό το λέμε εδώ. Και ο άγγελος, δηλαδή ο αγγελιαφόρος της δικαιοσύνης κάτω στο γένος των θνητών, λέγεται νέμεσης, γιατί απονέμει το δίκαιο. Και εδώ έχουμε γοργία Πλάτωνος. Εκεί, κατά τα άλλα, ο Πλάτων έλεγε για εραστούς ερωμένους και παιδεραστίες και αηδίες με όπως τα εννοούμε. Ακούτε τι λέει στο γοργία, περί ρητορικής συνογοργίας. Όταν, λέει ο Σωκράτης, κάνει ένα ερώτημα. «Οτον γυναίδων βίος ούτως ουδινός και εσχρός και άθλιος ή τούτους τολμήσεις λέγειν ευδαίμονας είναι, εάν αυτόν ως έχος είναι ονδέονται». Δεν μου λες, του λέει, με το στο συζητητή του. «Δεν είναι ο βίος των Κινέδων δεινός, πολύ δύσκολος, εσχρός και άθλιος». Κατά τα άλλα ο Σωκράτης ήθελε τα αγοράκια. Δηλαδή τι να λέμε, ξεκάθαρα εδώ. Ή τολμάς να πεις αυτούς ότι είναι ευδαίμονες, εάν έχουνε όσο θέλουνε από τις ειδονές που αυτοί χρειάζονται. Μαυθόνος, αυτό θα τους πούμε τότε ευδαίμονες, όταν είναι να απολαμβάνουν ό,τι θέλουν και όσο το θέλουν. Αυτό είναι, λέει, ευδαίμονες. Και παρακάτω λέει, ούτω τους χαίροντας, όπως αν χαίρωσιν, ευδαίμονας είναι και μη διορίζετε των ειδονών, οποίε αγαθέ και κακέ. Και θα πούμε ότι αυτοί που απολαμβάνουν την ειδονή και τη χαίρονται, ότι είναι ευδαίμονες, χωρίς να προσδιορίζουμε ποιες είναι οι καλές και ποιες οι κακές ειδονές. Τι μου λες, λέει. Γιατί υπάρχουν ειδονές καλές και κακές. Φυσικά θα απολαύσεις ένα καλό φαγητό, φυσικά θα απολαύσεις τον έρωτα. Ναι, δικαίωμά σου. Όχι το φαύλο. Άλλο, ο έρωτας και άλλο. Και μάλιστα η Σαπφό έχει γράψει πάνω σε αυτό το ποίημα και το έχει μελοποιήσει. Το έχει τραγουδήσει η Αρβανιτάκη και έχει μελοποιηθεί, δεν θυμάμαι τώρα το συνθέτη, θα μου έρθει μετά, και έχει μελοποιήσει για τη Σαπφό και παρακαλάει την Αφροδίτη να μην της βάλει μέσα την τάση για φαύλη, ειδονή και άκρατη, αλλά να κρατάει μετριασμένο το πάθος. Η Σαπφό. Αναμένετε δυνατό βίντεο για τη Σαπφό, έτσι, για να την αποκαταστήσουμε, έτσι. Το λέω από τώρα, στους φίλους, ας πούμε. Θα το κάνουμε αυτό, δεν θα την αφήσουμε έτσι, ναι. Όπως θα κάνουμε το επόμενο για τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, εν κατακλείδη λοιπόν, να τονίσουμε ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε εμείς ως Έλληνες που σεβόμαστε την παράδοση, τα ήθη και τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό του φωτός και του ανθρωπισμού, να αμαυρώνουν τις έννοιες
που τις θείες έννοιες για μας ή τα πρόσωπα και τους πνευματικούς μας ταγούς, τους φιλοσόφους, με τέτοιες ανεύθυνες και ανεύθυνους ισχυρισμούς που αν μη τι άλλο βάζουν ένα χι, πρέπει να ντρεπόμαστε και μόνο να τους εκφέρουμε. Βάζουν ένα χι οτιδήποτε σημαίνει Ελλάδα και πνευματικότητα και φως ελληνικό. Πρέπει λοιπόν να υπερασπιζόμαστε όλα αυτά, να έχουμε τα στοιχεία και να μην αφήνουμε όποιον θέλει να βδελίζεται και να λέει ό,τι αυτός θέλει να ισχυριστεί για να δικαιολογήσει τα κακώς κείμενα τα δικά του, ότι να και οι Έλληνες θα κάνανε, άρα είναι και δικαιολογημένα ό,τι κάνουμε εμείς. Ερώτηση, να σου το πω και λαϊκά. Ναι. Γιατί υπάρχει ένας νταλκάς μεγάλος, ναι, γύρω από αυτό το θέμα την ομοφιλοφιλία που επικεντρώνεται στην αρχαία Ελλάδα? Γιατί όταν αποδείξουμε ότι τελικά οι Έλληνες τα κάνανε αυτά, δικαιολογούνται όλα, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο ύψιστος όλων. Άρα εάν μπορούμε να αποδείξουμε εμείς ότι αυτά τα δεχότανε, τότε είναι σαν να δικαιολογούμε τη φαυλότητά μας και την αφύσικη τάση μας, ας πούμε. Ναι. Είμαι γι' αυτό. Γιατί Ελλάς τα πάντα, δεν είπαμε. Οπότε, ναι, αν αποδείξουμε ότι οι Έλληνες δεχόντουσαν αυτά, τότε δικαιολογούνται και τα δικά μας γούστα. Από το ανάποδο δηλαδή, αν καθίσεις και το σκεφτείς, ναι, ξέρεις, υπάρχει ένας και κρυφός θαυμασμός, μάλλον κρυφή ζήλια γύρω από τους... Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, ζούμε ανάμεσα στο μίσος της Ανατολής και στο φθόνο της Δύσεως. Εντάξει. Ναι. Όμως, ναι, ό,τι και να γίνει, εδώ είναι το φως. Ναι. Ελλάς. Δηλαδή, το «ελ» είναι το αγαθόν στην εκδήλωσή του στο υλικό πεδίο. Το φως, ο φωτεινός λίθος. Λάς είναι ο λίθος. Η Ελλάς, λοιπόν, είναι φως. Ναι. Και η αλήθεια τελικά είναι αυτή πάντα που νικάει. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι μέσα, ναι, έχει μια κλεψίδρα εδώ, ναι, πέρα. Δηλαδή, όποιος νομίζει ότι μπορεί μόνο το σκοτάδι να επικρατήσει κάποια στιγμή, ναι, πλάνατε πλάνη νεκτράν. Υπάρχει μια λογική που λέει, ξέρεις κάτι, αν κάνω ένα ντοκιμαντέρ, αν κάνω 5 ταινίες στο Hollywood, αν το ένα, αν το άλλο, αν δώσω 5 χρήματα παραπάνω περί προπαγάνδας, μπορώ να ανατρέψω μια κατάσταση. Αλλά τελικά, πού αν δεις ότι αυτό υπάρχει χιλιάδες χρόνια. Φανταστείτε ότι μας έχει σωθεί το 5% της ελληνικής γραμματείας. Ναι. Τι θα έλεγε το 95% για αυτά τα θέματα. Ναι. Και αυτά είναι αρκετά που πολλοί βίοι δεν φτάνουν για να τη μελετήσεις όλη αυτή τη γραμματεία. Είμαστε, μπορώ να πω, τυχεροί και ευδαίμονες μαζί, γιατί είναι ότι είναι συμπαραστεκόμαστε με τον ευδαίμονα, αυτό είναι ότι νιώθουμε μέσα την πληρότητα, που μπορούμε να κατανοήσουμε τις ύψιστες αυτές αξίες και αρχές, γιατί μιλάμε ελληνικά. Μιλάμε ελληνικά. Γιατί εγώ πώς θα πω τον εραστή, τον ερώμενο, την εδώ, την εσχήνη και αυτό, στα αγγλικά, τι θα πω. The lover. Και μετά θα πάει το μυαλό μου όπου θέλω, όπου θέλει αυτό. Εδώ πέρα, από τα αρχαία στα νέα ελληνικά διαστρεβλώνεται η λέξη, πόσο μάλλον σε γλώσσες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μικρό εύρος λεξιλογίου και αν δεν έχεις το λεξιλόγιο που απαιτείται να εκφράσεις τα υψηλά διανοήματα, δεν μπορείς να έχεις επιστήμη. Γι' αυτό όλοι οι επιστήμοι είναι στα ελληνικά. Κάπου λίγο πριν το καλοκαίρι πρέπει να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή. Θα έλεγα νωρίτερα. Νωρίτερα, έτσι λέω. Έτσι λέω. Να το κάνουμε εκεί, ναι, γύρω στο Πάσχα. Ναι, γύρω, ναι, στο Πάσχα, να κάνουμε και να συμμετέχουν οι φίλοι εδώ ανοιχτά. Ακριβώς, μέσω του YouTube. Ναι, ελεύθερη θεματολογία, με οποιαδήποτε, έτσι, ερώτηση, οποιαδήποτε. Με οποιαδήποτε ερώτηση. Γράψτε τις οποιασδήποτε απορίες έχετε και θα χαρώ, αν μπορώ βέβαια, γιατί δεν είμαστε και παντογνώστες. Θα το προσπαθήσουμε, αν μπορώ, να απαντήσω σε μια ζωντανή, έτσι,
εκπομπή, θα το λέγαμε, μέσω του YouTube, που θα συμμετέχει όσος κόσμος ενδιαφέρεται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπόρευση, ταξιάρχη, όπως και όλους τους φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε με τα σχόλιά σας και όπως είπε η Μαρία, θα ήταν χαρά μας, αν διαφωνείτε, βάλτε τις πηγές. Έτσι. Θα είναι χαρά και για μας. Εγώ να πω κάτι. Ο άγγελος της Νεμέσος, Μιχαήλ, μου στείλε ένα ταξιάρχη. Okay. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.